Καλημέρα. Είμαι η Έλλη Παπαδοπούλου από τον Εθνικό Κόμβο στην Ελλάδα, Εθνικό Κόμβο Ανοιχτής Πρόσβασης στο OpenAIRE. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα και για το ενδιαφέρον σας για αυτό το webinar. Χαίρομαι ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής, για το συγκεκριμένο webinar, γιατί μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό για όλους, αλλά το OpenAIRE κάπως έτσι ξεκίνησε, με τον driver και με τα προηγούμενα έργα, με τα πρώτα έργα του, με το να δώσει λύσεις διαλειτουργικότητας σε αποθετήρια και σε πληροφορικά συστήματα, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφορίας και να υπάρχει μια ορατότητα εντός μιας χώρας, καλύτερη βέλτιστη ορατότητα εντός μιας χώρας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ερευνητική παραγωγή όλων μας. Να δώσω σήμερα πολύ γρήγορα να πω ότι χαιρόμαστε που έχουμε κοντά μας μαζί με την Μεταπνευτικό Κόμβο Κύπρου τους ομιλητές από το OpenAIRE, οι οποίοι επίσης είναι από την αρχή του έργου και εδώ και 10 χρόνια περίπου και εργάζονται σε αυτό, οπότε είναι αρκετά εμπειρογνώμονες και έχουν δει και ποιες είναι οι προκλήσεις γύρω από αυτό και μπορούν έτσι να μας πιο εύκολα να μας παρέχουν λύσεις στα προβλήματα που ίσως βρίσκουμε μπροστά μας όταν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα guidelines του OpenAIRE. Ναι, αυτή θα είναι το επίκεντρο της παρουσίασης, θα είναι αυτό, το σχήμα με τα δεδομένα του OpenAIRE και πώς μπορείτε να το ακολουθήσετε. Και κάποιες ακόμα, θα παρουσιαστούν επίσης κάποιες ακόμα υπηρεσίες βασικές που αφορούν τα αποθετήρια και είναι καλό έτσι να γνωρίζετε και αν θέλετε να τις χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Αναστασία, όχι συγγνώμη, Σίλβια, αν θα ήθελες να πεις δύο λόγια, γιατί αυτό το webinar είναι μια συνδιοργάνωση του OpenAIRE και του νύφος ενός άλλου έργου, το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με το EOSC, με το Ευρωπαϊκό Νύφος Ανοιχτής Επιστήμης, και στο οποίο συνεργαζόμαστε σαν ερευνητικό κέντρο Αθηνά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οπότε η Σίλβια η Κουκουνίδου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μπορούσε να πει ίσως δύο λόγια για το νύφος, για να μάθετε περί τίνος πρόκειται και στις δραστηριότητές μας και εκεί. Ευχαριστώ, Έλλη μου. Ναι, καλημέρα και από εμένα. Όντως, όπως και το OpenAIRE, το νύφος είναι ένα νέο έργο το οποίο δουλεύει για να εφαρμοστεί η ανοιχτή επιστήμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον. Είναι ένα από τα έργα του InfraEOSC 5P και ο κύριος του στόχος είναι η δημιουργία εθνικών πρωτοβουλειών ανοιχτής επιστήμης. Δουλεύει για τη συνεργασία και την προετοιμασία για συμπερίληψη υπηρεσιών στο EOSC και έχει ως στόχο να στηρίξει μεθοδολογίες διαχείρισης ανοιχτών ερευνητικών δεδομένων και φυσικά την εμπλοκή της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας με την παράθεση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, όπως είναι το σημερινό. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους παρουσιαστές και φυσικά τους συμμετέχοντες στο σημερινό webinar και περιμένω και εγώ με αγωνία να παρακολουθήσω τις παρουσιάσεις. Να σας καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Αναστασία Ιωάννου, το όνομά μου. Είμαστε συνάδελφοι με την κυρία Κουκουνίδου που είχε αναφέρει προηγουμένως. Να κάνουμε έτσι ένα συνοπτικό, να αναφέρουμε τα βιογραφικά των σημερινών ομιλητών. Η Στεφανία Μάρτσιου είναι μηχανικός λογισμικού με προπτυχιακό και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδό στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και χρόνια απασχολείται ως μηχανικός λογισμικού και σχεδιάστρια διεπαφών χρήστη σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση συστημάτων ενοποίησης, ετερογενή δεδομένων και παρακολούθησης. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών και των προδιαγραφών λειτουργικότητας, καθώς και στο σχεδιασμό, την προτυποποίηση και την εφαρμογή γραφικών διεπαφών χρήστη. Ο Αντώνης Λεμπέσης είναι έμπειρος μηχανικός λογισμικού και ερευνητής με 15 χρόνια εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Έρευνας και Ανάπτυξης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Ο κ. Γιονπέσης κατέχει πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών και μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εδώ και χρόνια απασχολείται ως μηχανικός λογισμικού και αρχιτέκτονας λογισμικού σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, όπως είναι το OpenAIRE, OpenMind, InfraCentral και πολλά άλλα. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει συστήματα ενοποίησης ετερογενή δεδομένων και παρακολούθησης δεδομένων. Έχει εμπειρία στη διαχείριση όλων των σταδίων υλοποίησης λογισμικού μεγάλης κλίμακας, ξεκινώντας από την ανάλυση απαιτήσεων μέχρι και την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την εγκατάσταση. Υπήρξε τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνάς στα προγράμματα OpenAIRE 2020, OpenAIRE Advanced και OpenMind 10. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα ανάκτησης πληροφοριών, συστήματα πληροφοριών ιστού και διαχείρισης δεδομένων και η τεχνογνωσία του περιλαμβάνει τεχνολογίες Java, XML, τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων. Αναμένουμε την παρουσίασή σας με μεγάλο ενδιαφέρον. Στεφανία, Αντώνη, δεν ακούστε αν έχετε ανοίξει το μικρόφωνο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, όμως, από τη συστήμη. Ωραία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα. Νομίζω ότι κατάφερα να το ανοίξω. Μια χαρά, πολύ καλή. Ωραία, τέλεια. Ωραία, καλημέρα για εμένα. Είμαι ο Αντώνης Λεβέσης. Θα σας πω μερικά λόγια για το OpenAIRE, κυρίως για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους διαχειριστές αναπαυτηρίων και των βιβλιοθηκών να μπουν στο OpenAIRE και τι βήματα χρειάζεται να γίνουν. Θα είναι μια σχετικά όσο μπορώ πιο σύντομη παρουσίαση. Στη συνέχεια, η Στεφανία θα σας κάνει ένα γρήγορο demo του portal του OpenAIRE, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους διαχειριστές των αποθετηρίων. Και μετά είμαστε διάθεσης για απορίες. Οπότε θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος για να αφήσω περισσότερο χρόνο για απορίες. Λοιπόν, το OpenAIRE δουλεύει, μαζεύει τα δεδομένα του κυρίως από αποθετήρια. Αυτός είναι κυρίως ο μεγαλύτερος σκοπός, να μαζεύει τα δεδομένα από αποθετήρια. Και για το σκοπό αυτό έχει φτιάξει... Συγγνώμη, μπορώ να αλλάξω slide. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε ένα portal, το Provider Dashboard, έτσι το ονομάζουμε, το οποίο απευθύνεται κυρίως διαχειριστές, μόνο στους διαχειριστές. Από αυτό το portal μπορείτε να γραφτείτε, να κάνετε register το αποθητήριο σας στο OpenAIRE και από εκεί πέρα να αναλάβει το OpenAIRE να τραβάει τα δεδομένα, να κάνει harvest και μετά να το διαχειρίζετε και να τα δείχνει στον έξω κόσμο. Λοιπόν, για το σκοπό αυτό σας παρέχουμε τέσσερις κυρίως υπηρεσίες. Το ένα είναι ο validator, θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες συνέχεια. Το δεύτερο βήμα είναι το registration, η εγγραφή στο OpenAIRE και μετά αφού μπει το αποθετήριο και αρχίσει το OpenAIRE να τραβάει δεδομένα από το αποθετήριο, πλέον παρέχουμε και δύο έξτρα υπηρεσίες. Το ένα είναι ο εμπλουτισμός των μεταδεδομένων σας με καινούργια πληροφορία που έρχεται από το OpenAIRE, άρα σας δίνουμε πίσω πληροφορία και σας βοηθάμε να εμπλουτίσετε τα μεταδεδομένα σας. Και το δεύτερο είναι τα user statistics. Μπορεί το OpenAIRE να παρακολουθεί, σας βοηθάει να παρακολουθείτε πόσοι χρήστες μπαίνουν στο αποθητήριό σας, είτε απευθείας στο δικό σας, είτε μέσω του OpenAIRE. Λοιπόν, για να εγγραφείτε στο OpenAIRE. Το πρώτο βήμα είναι τα OpenAIRE Guidelines. Το OpenAIRE έχει γράψει και έχει δημοσιεύσει guidelines για δημοσιεύσεις, για δεδομένα, για κρίση θύματα, αυτό είναι σε draft μορφή ακόμα, και έρχονται και άλλα. Για τα μεν με τα δεδομένα των δημοσιεύσεων, στηριζόμαστε στο Dublin Core με διάφορα extensions. Τα guidelines version 3, τα οποία χρησιμοποιούνταν μέχρι πρόσφατα, ήταν Dublin Core συν πληροφορία funding. Το guidelines νούμερο 4 είναι αυτά τα οποία το τελευταίο καιρό έχουν βγει πλέον, χρησιμοποιούνται. Ήταν μέχρι πρόσφατα σε draft μορφή, πλέον είναι επίσημα.
έχουν πληροφορίες και για τα projects και για, για την, έχουν πιο πλούσια με τα δεδομένα. Υπάρχει το link σας δίνω στην παρουσίαση, αν θέλετε μπορώ να το δώσω και αργότερα, είναι το guidelines.openair.eu. Εκεί μπορείτε να δείτε όλες, όλα τα guidelines, όλα τα, τις οδηγίες για το τι χρειάζεται, ποια παιδεία χρειάζεται με τα δεδομένα, ποια είναι υποχρεωτικά, ποια είναι προαιρετικά και τι χρειάζεται για να τα ακολουθήσετε. Το δεύτερο σημαντικό είναι το content acquisition policy, δεν μπορώ να το μεταφράσω εύκολα και ελληνικά, η πολιτική με την οποία τι δεδομένα παίρνει το OpenAIRE από τα αποθετήρια, τι θέλει να πάρει. Γενικά το OpenAIRE θέλει να πάρει τα πάντα. Με κάποιες εξαιρέσεις, πολύ μικρές, νομίζω δεν μας αφορούν, γιατί δεν πρέπει να έχετε βιολογικά δεδομένα και... συγγνώμη, βιολογικά δεδομένα τα οποία δεν τα παίρνουμε, αλλά γενικά το OpenAIRE προσπαθεί να πάρει τα πάντα. Και πάλι υπάρχουν το link με το Data Acquisition Policy στο site του OpenAIRE. Από τη στιγμή που θα προσπαθήσετε να φέρετε τα μεταδεδομένα στη μορφή που ζητάει το OpenAIRE περίπου, μετά θα πρέπει να δείτε με ποιον τρόπο, κατά πόσο είστε συμβατοί ακριβώς ή τι θα πρέπει να διορθώσετε. Οπότε η πρώτη υπηρεσία που παρέχει το OpenAIRE, πριν καν κάνετε register το αποθητήριό σας στο OpenAIRE, είναι ο Validator. Χρησιμοποιώντας το Validator μπορείτε να δείτε κατά πόσο είστε συμβατοί, κατά πόσο είναι συμβατά τα μεταδεδομένα με τα guidelines OpenAIRE. Και αν δεν είναι συμβατά, το Validator φροντίζει να σας δείξει ένα score, να σας δείξει πού έχετε, πού υπάρχει το λάθος ή πού υπάρχει ένα warning, αν δεν είναι λάθος. Και με αυτό το σκοπό, αυτό το εργαλείο μπορείτε σιγά σιγά και με δοκιμές να φτιάξετε τα μεταδεδομένα σας ακριβώς όπως πρέπει. Και όταν πλέον είστε αρκετά κοντά ή τέλεια συμβατή με τα guidelines OpenAIRE, υπάρχει η διαδικασία του registration. Μπορείτε να κάνετε register 4 αποθετήρια αυτή τη στιγμή, δημοσιεύσεις, data, journals και aggregators. Έρχονται και άλλοι τύποι, όπως τα κρίση για παράδειγμα, αλλά αυτά είναι για το κοντινό μέλλον. Μία σημείωση που πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα είναι ότι για τα MEN αποθετήρια δημοσιεύσεων, τα literature repositories, δεν μπορείτε να τα κάνετε register κατευθείαν στο OpenAIRE. Υπάρχει μια συμφωνία με το Open Door, όπου θα πρέπει να πάτε στο Open Door, να γράψετε εκεί το αποθετήριό σας και μετά όταν θα κάνετε register στο OpenAIRE, θα το βρείτε έτοιμο σε μία λίστα με τα μεταδεδομένα του, με τα στοιχεία του συμπληρωμένα ήδη. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για τα data repositories και το referee data, τον κατάλογο των data repositories. Πάλι θα πρέπει να πάτε στο referee data, να γράψετε το αποθετήριό σας και μετά από ένα μικρό διάστημα, μερικές μέρες νομίζω, θα είναι διαθέσιμο και στο OpenAIRE για να μπορείτε να το κάνετε register. Τα υπόλοιπα, περιοδικά και aggregators και κρίσεις κλίματα, θα πρέπει να τα γράψετε κατευθείαν. Μπορείτε να τα γράψετε κατευθείαν μέσω του OpenAIRE, μέσω του site OpenAIRE. Αφού λοιπόν γραφεί το αποθετήριο σας στο OpenAIRE, θα ξεκινήσει αυτόματα μια διαδικασία, ένα τελευταίο validation, να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι σωστά και ότι όλα είναι καλά, και θα αρχίσει το OpenAIRE να τραβάει δεδομένα. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να τραβάει δεδομένα το OpenAIRE, από ένα διάστημα και μετά θα είναι σε θέση να σας επιστρέψει πληροφορία. Να επιστρέψει πληροφορία με την οποία μπορείτε να εμπλουτίσετε τα μεταδεδομένα σας με βάση πράγματα που έχει ανακαλύψει το OpenAIRE. Πώς γίνεται αυτό? Το OpenAIRE έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πηγές δεδομένων. Έχουμε τα αποθετήρια δημοσιεύσεων και δεδομένων, κρίση θύματα, software repositories, παίρνουν πληροφορίες για software και διάφορα journals. Και ταυτόχρονα έχει και έναν αριθμό από διάφορους καταλόγους, οι οποίοι δεν περιέχουν με τα δεδομένα δημοσιεύσεων, αλλά περιέχουν με τα δεδομένα, για παράδειγμα, για περιοδικά, για project, για κρίση θύματα, για όλα αυτά. Χρησιμοποιώντας όλα αυτά, τραβάει αυτά τα δεδομένα, τα καθαρίζει, κάνει validate για να απορρίψει αυτά τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση με τα δεδομένα, και μετά κάνει δύο μεγάλα βήματα. Δύο μεγάλες διαδικασίες. Το ένα είναι το deduplication. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις βρίσκονται σε παραπάνω από ένα αποθετήριο. Το OpenAIRE ψάχνουμε και προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι αυτά τα διπλότυπα, τριπλότυπα και να τα ενοποιήσουμε μια τελική δημοσίευση να φαίνεται στο site του OpenAIRE. Αυτό είναι το πρόβλημα του deduplication και το δεύτερο είναι ο εμπλουτισμός με text mining.
Τρέχουμε text mining και προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε τα δεδομένα που έχουμε για την κάθε δημοσίευση, να βρούμε, να βρούμε για παράδειγμα ποιος, από πού έχει χρηματοδοτηθεί, να βρούμε θέματα, να βρούμε ένα σωρό από έξτρα πληροφορία για κάθε δημοσίευση με text mining. Και με όλα αυτά εμπλουτίζουμε τελικά τον μεγάλο γράφο του OpenAIRE, όπου έχουμε πληροφορίες για όλα αυτά τα στοιχεία. Έχουμε πληροφορίες για, για τα project, έχουμε πληροφορίες για τους οργανισμούς, για τους funders, για τους χρηματοδότες, και τελικά εμπλουτίζουμε όλη την πληροφορία που έχουμε, έχουμε μια, όσο μπορούμε πιο πλήρη πληροφορία για κάθε δημοσίευση. Αφού λοιπόν για μία δημοσίευση μπορούμε να έχουμε ανακαλύψει πολύ περισσότερη πληροφορία, τότε ερχόμαστε και λέμε σε κάθε τοποθετήριο ότι μας έχετε δώσει τη δημοσίευση τάδε. Για αυτή τη δημοσίευση έχουμε ανακαλύψει ότι το θέμα της είναι αυτό και ότι έχει χρηματοδοτηθεί από το τάδε έργο. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να εμπλουτίσετε τα μεταδεδομένα σας με αυτά τα στοιχεία που σας δίνουμε. Οπότε, αυτός ο μηχανισμός δουλεύει κάπως έτσι. Στο δεξί κομμάτι βλέπουμε ότι το OpenAIRE έχει το γράφο των δεδομένων του, και όπως τον εμπλουτίζει, τότε στέλνει διάφορες ειδοποιήσεις. Αυτή την υπηρεσία που λέγεται OpenAIRE Notification Broker, στέλνει διάφορες ειδοποιήσεις, συγγνώμη, για κάθε δημοσίευση. Για κάθε καινούργια πληροφορία που παράγουμε, στέλνει μια ειδοποίηση. Και από την άλλη μεριά, έχουμε τους χρήστες, τους διαχειριστές των αποθητηρίων, οι οποίοι γράφονται, διαλέγουν ποια από αυτές τις ειδοποιήσεις τους ενδιαφέρει να βλέπουν. Και τελικά παίρνουν μηνύματα ότι έχει ένα καινούριο τίτλο, ένα πιο καθαρό τίτλο ή έναν συγγραφέα που δεν αναφερόταν ή οτιδήποτε άλλο. Θα σας δείξει παράδειγμα γι' αυτό η Στεφανία αργότερα. Έχουμε δύο ειδών από ειδοποιήσεις. Ένα είναι το Enrich More, το οποίο είναι κυρίως αφορά σε διορθώσεις σε μεταδεδομένα, ότι δεν ήταν αυτό το τοπίο, ήταν κάποιο άλλο. Και έχουμε και το Enrich Missing, είναι για πληροφορία που δεν υπήρχε ήδη. Για παράδειγμα, ότι η δημοσίευσή σας τελικά έχει και ένα link σε αυτό το software ή έχει ένα link σχετίζεται και με αυτό το dataset. Έχουμε σε αυτή την διαφάνεια, βλέπετε ότι τι ειδών ειδοποίησης έχουμε αυτή τη στιγμή στο production του OpenAIRE. Στο beta έχουμε πολύ περισσότερα, τα οποία σιγά σιγά τα βγάζουμε και αυτά σε παραγωγή. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το event trust που λέμε, το κατά πόσο είναι έμπιστη αυτή η πληροφορία. Όλες αυτές οι πληροφορίες, οι ειδοποίησεις που βγάζουμε βγαίνουν με αυτόματους αλγόριθμους, οπότε δεν είναι πάντα 100% σίγουρο ότι είναι όλα σωστά. Αλλά ο κάθε αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε δίνει και ένα ποσοστό εμπιστοσύνης, πόσο σίγουρο είναι για το αποτέλεσμα που βγάζει. Όταν γράφεστε σε αυτό, όταν διαλέγετε ποιες ειδοποίησεις σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να επιλέξετε και πιο τι βαθμό εμπιστοσύνης επιθυμείτε να παίρνετε, ώστε τουλάχιστον τα πιο μη σίγουρα να τα απορρίψετε. Η δεύτερη πληροφορία που παρέχει το OpenAIRE στα αποθετήρια είναι τα user statistics. Για να βλέπετε τι κίνηση έχει το αποθετήριό σας, για να βλέπετε το OpenAIRE τι παρέχει στο αποθετήριό σας, το OpenAIRE έχει αναπτύξει ένα μηχανισμό με τον οποίο μπορεί να παίρνει από τα διάφορα αποθετήρια τα στοιχεία για τις επισκέψεις που δέχεται και για τα downloads που γίνονται για κάθε δημοσίευση, να τα τα επεξεργάζεται και τελικά παρέχει συνολικά στατιστικά για το κάθε αποθετήριο μέσα από τη σελίδα του provider. Και μετά προφανώς και στις κυρίως σελίδες και στα άλλα portal του OpenAIRE. Πώς γίνεται αυτό? Λίγα λόγια. Το κάθε αποθετήριο στο αριστερό κομμάτι μπορεί να στέλνει για κάθε επίσκεψη στέλνει στοιχεία στην υπηρεσία του OpenAIRE, τα οποία δεν ξέρω αν φαίνεται το ποντίκι μου. Φαίνεται. Okay. Αν φαίνεται το δείκτης είμαστε okay. Το κάθε λοιπόν αποθετήριο ή περιοδικό ή οτιδήποτε, για κάθε χρήστη που έρχεται και πατάει κλικ στο site του και κατεβάζει ή βλέπει δημοσίευσεις, στέλνει στοιχεία στο site στην υπηρεσία του OpenAIRE. Και το OpenAIRE το σώζει σε μια εσωτερική δική του βάση. Για πιο μεγάλους οργανισμούς υπάρχει ένα πρωτόκολλο που λέγεται SUSI, το οποίο κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Ο κάθε οργανισμός κρατάει μόνο του τα στοιχεία για τις επισκέψεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιώντας αυτό το SUSI πρωτόκολλο, το OpenAIRE τραβάει αυτά τα δεδομένα και τα βάζει επίσης
στη βάση με τα στατιστικά του. Αυτά τα επεξεργάζεται όλα μαζί και μαζί με τα δεδομένα των δημοσιεύσεων, τα μεταδεδομένα των δημοσιεύσεων, το OpenAIRE είναι σε θέση να παράγει, να δίνει προς τα έξω και τα στοιχεία πάλι σε SUSE, το πρωτόκολλο του SUSE, ή να τα δίνει στα πόρταλ του. Και δεν δίνει μόνο απλά γραφήματα για το πόσες επισκέψεις γίνανε σε μία μέρα, αλλά μπορεί να παρέχει και ολόκληρα reports με στοιχεία για την κάθε παρουσίαση, κάθε πόσα κλικ έγιναν ανά μέρα, ανά μήνα, τι κατεβάστηκε, τι είδαν οι χρήστες κτλ. Και πάλι αυτό θα σας δείξει η Στεφανία. Όπως είπαμε εδώ πέρα, για τα μικρά repositories και τα μικρά αποθετήρια θα πρέπει να στέλνουν, εφόσον δεν έχουν υλοποιήσει το SUSE πρωτόκολλο, θα πρέπει να στέλνουν τα events και τις πράξεις χρηστών, θα πρέπει να τα στέλνουν κατευθείαν στο OpenAIRE. Για να βοηθήσουμε τα αποθετήρια, το OpenAIRE έχει δημιουργήσει διάφορα plugin για κάθε πλατφόρμα, για τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες, για το Print, για το DSpace για παράδειγμα, τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε από το site του OpenAIRE και να τα εγκαταστήσετε στο αποθετήριό σας. Στην πορεία, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να τα εγκαταστήσετε και να τα ρυθμίσετε, να έρθετε στο site του OpenAIRE και να ενεργοποιήσετε αυτή την υπηρεσία για το αποθετήριο. Και, συγγνώμη. Να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία για το αποθετήριο και μετά αναλαμβάνει αυτόματα το OpenAIRE να τραβάει τα δεδομένα. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι είναι ότι το OpenAIRE προσπαθεί να διοργανώνει community calls συστηματικά, μια φορά το μήνα περίπου. Απευθύνονται κυρίως, όχι κυρίως, από φυσικά αυτά τα συγκεκριμένα calls στους content providers, στους διαχειριστές των αποθετηρίων κυρίως. Συμβαίνει μια φορά το μήνα κάθε την πρώτη Τετάρτη. Είναι ένα web conference, οπότε αν ενδιαφέρεστε να μαθαίνετε νέα, να κάνετε απορίες, να εκφράσετε απορίες κτλ, είστε ελεύθεροι να συμμετάσχετε. Υπάρχει και εδώ το link, οπότε ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να μας ρωτήσετε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ σύντομο ο υπολογιστικός, προσπάθησα να περάσω γρήγορα την παρουσίαση αυτή, γιατί νομίζω ότι ένα demo είναι καλύτερο από ένα λόγιο. Έλλη, χρειάζεται κάτι τώρα ή να ξεκινήσει η Στεφανία? Μπορούμε να ξεκινήσουμε το demo και συλλέγουμε ερωτήσεις ούτως ή άλλως στο chat και στο Q&A για να απαντηθούμε στο τέλος. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Μάρτζη Στεφανία. Θα κάνουμε μαζί... Καταρχάς, με ακούτε? Γιατί τώρα σταμάτησα να ακούτε. Ωραία. Ακούγεται μια χαρά. Ωραία. Θα κάνουμε ένα γρήγορο demo, να δούμε αυτά που μας είπε και ο Αντώνης και να τα δούμε λίγο πιο πολύ στην πράξη. Εδώ είναι το site του Provide, είναι το portal το οποίο είναι αποκλειστικά για τους διαχειριστές αποθετηρίων και έχει δημιουργηθεί από το OpenAIRE για να τους βοηθήσει να γραφτούν, να τους βοηθήσει να κάνουν validate με τα δεδομένα τους και να τους προσφέρει τις έξτρα αυτές υπηρεσίες που σας παρουσίασε ο Αντώνης. Θα συνδεθούμε σαν ένας διαχειριστής αποθετηρίου. Είναι ένα πορτογαλικό αποθετήριο. Λοιπόν, εδώ τώρα είμαστε σε μια σελίδα που έχουμε ήδη κάνει register το αποθετήριό μας στο OpenAIRE και μας δείχνει με πολύ λίγες έτσι πληροφορίες, τις σημαντικές πληροφορίες. Εδώ τώρα θα έπρεπε να δείχνει τα πόσα δεδομένα έχουμε μαζέψει από αυτό το αποθετήριο. Εδώ στα enrichments έχουμε τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων που σας ανέφερε πριν ο Αντώνης από το broker service. Εδώ το πόσα downloads έχει το αποθετήριο, τα views του αποθετήριου, κάποια γραφήματα για τα στατιστικά και ένα εύκολο τρόπο να πάρετε κάποιες πιο λεπτομερείς αναφορές για στατιστικά χρήσης. Και κάτω
ένα γρήγορο view του τι events μαζέψαν από τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων. Με μια κωδικοποίηση αυτή τη στιγμή, εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε βρει περισσότερα, ας πούμε, εδώ, PID, για τις δημοσιεύσεις. Ή έχουμε βρει, για παράδειγμα, κάποια λείπουν projects. Η διαφορά του more και του missing των events αυτών είναι ότι όταν βλέπετε το missing, σημαίνει ότι η δημοσίευση αυτή δεν έχει καθόλου τέτοια πληροφορία, δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου πληροφορία project σε αυτή τη δημοσίευση και εμείς έχουμε βρει. Ενώ η διαφορά με το more σημαίνει ότι στο more υπάρχει στη δημοσίευση, αλλά εμείς έχουμε βρει και κάποια extra. Μπορείτε από εδώ, αφού έχετε κάνει register το υποθετήριο, να κάνετε update τις πληροφορίες. Εδώ μπορείτε να κάνετε update τη βασική πληροφορία του υποθετηρίου. Και εδώ είναι τα interfaces από τα οποία εμείς τραβάμε τα μεταδεδομένα. Συγχωρέστε λίγο το δίκτυό μου. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να περιμένω να το δούμε αυτό. Ωραία. Εδώ δίνουμε το URL στο οποίο μπορούμε σαν OpenAIRE να έρθουμε και να μαζέψουμε τα μεταδεδομένα. Εδώ κάτω μπορείτε να δηλώσετε με βάση ποια guidelines έχετε γράψει τα μεταδεδομένα. Το οποίο αυτά όλα πρέπει να έχουν γίνει στην εγγραφή του αποθετηρίου. Οπότε ας δούμε λιγάκι πώς θα μπορούσε κάποιος να κάνει εγγραφή ενός αποθετηρίου. Μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε αποθετήριο για literature, για data, κάποιο περιοδικό, κάποιον aggregator, έστω ότι έχω ένα literature repository. Το πρώτο πράγμα που μου ζητάει, λέει, όπως σας είπε και πριν ο Αντώνης, ότι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο Open Door για literature repositories. Και εδώ σας δίνει την ημερομηνία που πήραμε τελευταία φορά αποθετήρια από το Open Door, τις πληροφορίες τους, οι οποίοι είναι 2 μέρες πριν. Έστω ότι εμένα είναι γραμμένο στο Open Door, διαλέγω την Ελλάδα και βλέπω εδώ τη λίστα με τα αποθετήρια, τα ελληνικά, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Open Door. Αυτά τα οποία έχουν το register, το label στα δεξιά, είναι αποθετήρια τα οποία έχουμε ήδη στο OpenAIRE. Τώρα, έστω ότι διαλέγω τυχαία ένα αποθετήριο, προχωράω. Θα μου ζητήσει να βάλω όποια πληροφορία λείπει. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που είναι υποχρεωτικές, αλλά στο Open Door δεν είναι εγγεγραμμένες. Εδώ, για παράδειγμα, είναι το email του admin, οπότε θα πρέπει να βάλετε το email σας. Στο επόμενο βήμα θα σας... Καθίστε να βάλω ένα email. Δεν θα προχωρήσουμε στην εγγραφή. Και στο επόμενο βήμα φέρνει το βασικό interface το οποίο έχει εγγραφεί στο Open Door, αλλά φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και κάποια extra. Να διαλέξετε εδώ τα guidelines τα οποία έχετε ακολουθήσει κτλ. Δεν προχωράω τώρα στην εγγραφή. Οπότε έστω ότι έχει τελειώσει αυτή η διαδικασία και έχουμε έρθει εδώ πέρα. Εδώ δείχνει και πόσες δημοσιεύσεις έχουμε μαζέψει από το συγκεκριμένο αποθετήριο και πότε έγινε το τελευταίο τράβηγμα των δημοσιεύσεων. Και εδώ έχει ένα ιστορικό που δείχνει τι έχουμε τραβήξει και πότε. Και αυτό το label εδώ, το οποίο λέει indexed version, είναι ουσιαστικά η έκδοση του αποθετηρίου σας που βρίσκεται στο OpenAIRE αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για το συγκεκριμένο αποθετήριο έχουμε 63.705 δημοσιεύσεις. Με περισσότερα λεπτομέρεια κάποιος μπορεί να δει σε αυτό εδώ το σημείο όλο το ιστορικό του τι τραβάμε από το OpenAIRE, σαν OpenAIRE από το αποθετήριο, και εδώ δείχνουμε τα τελευταία 20, αλλά αν κάποιος θέλει να δει περισσότερη πληροφορία, εδώ δείχνουμε όλο το ιστορικό, ένα χρονιά και ένα ημερομηνία.
Εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι ο εμπλουτισμός με τα δεδομένα που σας ανέφερε ο Αντώνης. Τα χωρίζουμε, όπως σας είπα και πριν, σε more και σε missing, δηλαδή αυτή εδώ η πληροφορία είναι πράγματα που έχουμε βρει στις δημοσιεύσεις σας, αλλά βρήκαμε και κάποια έξτρα πληροφορία, και εδώ είναι πράγματα τα οποία λείπουν. Για παράδειγμα, έχουμε βρει 1258 δημοσιεύσεις, τα οποία δεν υπήρχε PAD, και παρόλα αυτά εμείς το βρήκαμε. Οπότε μπορεί κάποιος να πατήσει εδώ πέρα και να δει ένα-ένα τα records, τις δημοσιεύσεις αυτές. Πρώτα δείχνουμε αυτή την πληροφορία που σας αφορά για να μπήκατε εδώ, ότι προσθέσαμε ένα PID, αυτό το οποίο είναι DOI, το βρήκαμε στο PubMed Central και μπορείτε να πατήσετε More και να δείτε όλη την πληροφορία του record που σας δείχνουμε. Εδώ υπάρχουν τα φίλτρα, ότι θέλω μόνο ημερομηνίες από εδώ μέχρι εδώ ή θέλω ο author να είναι αυτός, το trust, η εμπιστοσύνη που σας είπε ο Αντώνης. Και μπορείτε να επιλέξετε να εγγραφείτε, να κάνετε μία συνδρομή σε αυτές τις ειδοποιήσεις, έχοντας για παράδειγμα φιλτράρει ότι εμένα με ενδιαφέρει το τελευταίος χρόνος ή με ενδιαφέρει το title αυτό, ο τίτλος αυτός ή ο συγγραφέας αυτός, και μπορείτε εδώ να πατήσετε να κάνετε εγγραφή σε αυτές τις ειδοποιήσεις. Θα σας εμφανίσει το mail σας, τη συχνότητα την οποία θα την αφαιρέσουμε, γιατί πλέον στέλνουμε σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Και πατάτε ουσιαστικά εγγραφή, όπου μετά θα βλέπετε όλες τις ειδοποιήσεις από τις εγγραφές που θα έχετε κάνει σε αυτό εδώ το μενού που λέει Notifications. Και εδώ βλέπετε τις ειδοποιήσεις που έχει κάνει το συγκεκριμένο αποθετήριο. Έχει κάνει εγγραφές, ειδοποιήσεις για τα συγκεκριμένα αυτά events. Πότε έγινε η εγγραφή για αυτές τις ειδοποιήσεις, πότε είχε τελευταία φορά ενημέρωση, τον αριθμό των ενημερώσεων, και μπορεί κάποιος να θέλει να διαγράψει την συνδρομή αυτή. Τέλος, εδώ έχουμε τα στατιστικά χρήσης του αποθετηρίου. Έχουμε τα πόσα views έχει, πόσα views να έχει τοπικά στο αποθετήριο το ίδιο, και πόσες έχουν έρθει από το OpenAIRE, πόσες δημοσιεύσεις έχει κατεβάσει κάποιος χρήστης, και τα βλέπουμε και με διαγράμματα τα views και τα downloads από κάτω. Επίσης, εδώ είναι που μπορεί κάποιος να ζητήσει να πάρει μία αναφορά λίγο πιο λεπτομερή για τα στατιστικά. Τώρα, για παράδειγμα, στο ότι θέλω να δω το item report 1 είναι ο αριθμός των downloads ουσιαστικά κάθε μήνα για κάποιο repository. Οπότε διαλέγω για ποιες ημερομηνίες θέλω, γιατί σκεφτείτε ότι αυτό θα σας φέρει πίσω ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, οπότε ένας-δύο μήνες μπορεί να είναι χιλιάδες εγγραφές που θα φέρουμε, οπότε μπορείτε να διαλέξετε ότι εμένα με ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο μήνα το 2016, έστω ότι ήταν από τότε το repository εγγραμμένο στο OpenAIRE. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συμπληρώσει εμείς, και πατάτε Get Report και σας φέρνουμε πίσω αυτή την πληροφορία. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάτι. Να πάμε σε ερωτήσεις. Το validator, το είδαμε. Α, validator, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Λοιπόν, validator είναι σε αυτό εδώ το μενού. Θέλω να επιλέξω, για παράδειγμα, να κάνω validate το repository μου. Αυτό μπορεί να γίνει και πριν, όπως σας είπε ο Αντώνης, πριν εγγραφείτε στο OpenAIRE, αλλά και μετά. Αν είστε εγγεγραμμένοι στο OpenAIRE, αν έχετε εγγράψει το αποθετήριό σας ήδη στο OpenAIRE, θα βρείτε το interface το οποίο έχετε εγγράψει σε αυτή τη λίστα.
Αλλιώς, διαφορετικά, αν δεν έχετε εγγράψει το υποθετήριο ακόμα στο Open Air, μπορείτε να επιλέξετε να βάλετε εδώ το URL που θα τραβήξουμε τα δεδομένα για να κάνουμε και το validate. Εγώ μπορώ να τραβήξω τώρα κάποιο ήδη υπάρχον, εφόσον είναι εγγεγραμμένο. Εδώ μου ζητάει να διαλέξω τα guidelines τα οποία θέλω να κάνω validate. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι στο OpenAIRE 3, ας δοκιμάσουμε εδώ. Το ένα πράγμα που προσφέρουμε στο προηγούμενο βήμα, συγγνώμη. Ένα πράγμα που προσφέρουμε σε αυτό το βήμα, έστω ότι για παράδειγμα θέλετε να κάνετε validate συγκεκριμένους κανόνες των guidelines που προσφέρουμε. Μπορείτε εδώ για κάθε διαφορετικό set κανόνων, από κάτω μπορείτε να δείτε όλους τους κανόνες και να διαλέξετε ότι θέλω να κάνω, τώρα αυτή τη στιγμή θέλω να δουλέψω στα μεταδεδομένα μου για το πεδίο subject, για το πεδίο δηλαδή το subject. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε για παράδειγμα να δείτε μόνο αυτό ή μπορείτε να επιλέξετε να τα δείτε όλα. Στο επόμενο βήμα, μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε να κάνετε όλες τις δημοσιεύσεις validate ή θέλετε για δοκιμή να κάνετε, για παράδειγμα, 10, 100, 30, έναν οποιοδήποτε νούμερο. Αν θέλετε εδώ να κάνετε validate όλα τα sets ή κάποιο συγκεκριμένο, έστω ότι εμείς θα βάλουμε και ένα συγκεκριμένο set. Βάλουμε όλα τα set, 10 δημοσίευσεις και εδώ μας λέει ότι έχει ξεκινήσει το validation. Θα λάβετε και ειδοποίηση με email όταν θα βγουν τα αποτελέσματα. Και εδώ στο μενού Validation History μπορείτε να πάτε να δείτε όλα τα validations τα οποία έχετε κάνει. Εδώ είναι όλες οι δουλειές που έχετε τρέξει. Εδώ είναι αυτές που ήταν επιτυχημένες, αυτές που έχουν αποτύχει και αυτές που είναι ongoing. Η δουλειά που βάλαμε, επειδή ήταν για λίγο αριθμό δημοσίευσεων, είναι αυτή εδώ και έχει τελειώσει. Και μπορείτε να πάτε να δείτε τα αποτελέσματα ή να ξαναστείλετε την ίδια δουλειά. Δηλαδή, αν έχετε κάνει κάποιες επιλογές και διορθώνετε κάποια πράγματα στα μεταδεδομένα σας και δεν θέλετε να ξαναπηγαίνετε από την αρχή και να ξεκινάτε τη διαδικασία και επιλογή το ένα και επιλογή το άλλο, μπορείτε να πάτε εδώ και να πείτε ξαναστέλνω αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά. Και εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα, σας έχουμε το score, το πώς τα πήγε σε κάθε κανόνα που βάλετε να τρέξει αυτές οι συγκεκριμένες εγγραφές. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι 7 από τις 10 εγγραφές που στείλαμε είχαν project στα πεδία τους, το οποίο βέβαια δεν ήταν υποχρεωτικό και γι' αυτό το score ήταν αρκετά έτσι καλό. Και κάτω με περισσότερη λεπτομέρεια για τον κάθε κανόνα του validator και μια περιγραφή του κανόνα, το πόσο βάρος πιάνει ο κανόνας, πόσες εγγραφές πετύχανε. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι σε αυτό δεν πέτυχε καμία εγγραφή, αλλά αυτός ο κανόνας είναι R, το οποίο είναι recommended, δεν είναι υποχρεωτικός. Και μπορώ να πατήσω κιόλας να δω το κάθε ένα από αυτά, η κάθε μία από αυτές τις εγγραφές. Και βλέπω την πληροφορία, οπότε μπορώ να βρω και τον κανόνα ο οποίος απέτυχε. Να δω αν υπάρχει κάποιο λάθος. Να πάμε να βρούμε κάποιο. Να. Δεν έχουμε, νομίζω, λάθη. Μόνο warnings. Εδώ για το project. Και μπορείτε να πατάτε και να βλέπετε έτσι
το record και να βλέπετε τι μπορείτε να διορθώσετε. Νομίζω είπαμε και το validator. Τώρα νομίζω τα είπαμε όλα. Να πάμε σε ερωτήσεις. Ωραία, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο, Αντώνη και Στεφανία. Ναι, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ξεκινάω. Η μία έχει απαντηθεί βέβαια από ό,τι βλέπω, αλλά στην εκφωνήσουμε κιόλας για να σε περίπτωση που δεν... Να κάνω εγώ stop share και να ανοίξουμε την παρουσίαση. Να κάνουμε πρώτα για την όπως παρουσίαση. Όπως θέλεις, ναι. Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν ήταν αν μπορούμε να ξαναδούμε το site στο οποίο πρέπει να εγγραφούν τα αποθετήρια και απαντήθηκε στο chat. Για αποθετήρια δημοσίευση είναι το OpenDoor και για αποθετήρια δεδομένων είναι το R3 Data. Μπορείτε να βρείτε τα link δίπλα. Και η επόμενη ερώτηση είναι όταν ένα αποθετήριο διαθέτει ποικίλες συλλογές, γκρίζα βιβλιογραφία, ερευνητικά δεδομένα και δημοσιεύσεις, πώς θα επιλεγεί για εισαγωγή? Είχα την ίδια απορία πριν από μερικές μέρες. Η απάντηση από τους ειδικούς του OpenAIRE γι' αυτό είναι θα εγγραφεί σαν literature repository. Όχι ότι έχει πρακτικά και μεγάλη σημασία, γιατί το OpenAIRE όταν τραβάει τα δεδομένα μπορεί να τα κατηγοριοποιεί και βρίσκει τι είναι τι. Δεν θα μπερδευτεί, αλλά το σωστό, το τυπικά εντός εισαγωγικών σωστό είναι να το γράψετε σαν αποθετήριο δημοσίευσεων. Ωραία, ευχαριστούμε. Και μία ακόμα βλέπω στο Q&A. Για τη χρήση του Event Trust, αν μπορεί να αναλυθεί λίγο περισσότερο. Το Trust. Το Trust. Όταν παράγεται ένα event από το γράφο του OpenAIRE, επειδή παράγεται από text mining, για παράδειγμα κυρίως από text mining, δεν το βγάζει άνθρωπος, δεν το βγάζει αλγόριθμος. Το κάθε event που παράγουμε προσπαθεί ο κάθε αλγόριθμος να δώσει και μια εκτίμηση του πόσο σίγουρος είναι για το αποτέλεσμα που βγάζει. Οι περισσότεροι που έχουμε, κανένας δεν λέει ότι το trust έχει από τιμή από 0 έως 1, 1 είναι 100% σίγουρο, 0 είναι ότι είναι καθόλου σίγουρο, αλλά μάλλον δεν θα πρέπει να υπάρχει κιόλας. Ο κάθε αλγόριθμος λοιπόν βγάζει μία τιμή από trust και εσείς διαλέγετε πόσο αβεβαιότητα μπορείτε να ανεχτείτε, μπορείτε να δεχτείτε. Δηλαδή αυτά που έχουν συνήθως λένε ότι θέλουμε από trust πάνω από 0,7. Αυτά τα δεχόμαστε. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό δεν καταλάβω τι εννοώ. Εγώ να ρωτήσω για ποιο λόγο δεν το έχουμε fixed εμείς αυτό σαν OpenAIRE. Γιατί μπορεί 0,5 από 0,6 μέχρι. Γιατί ο κάθε χρήστης μπορεί να είναι και πιο αυστηρός ό,τι θέλει. Δηλαδή, μη μου δώσει. Εγώ θέλω τα πολύ σίγουρα, πάνω από 0,9 για παράδειγμα. Mm-hmm. Αφήνουμε την επιλογή στο χρήστη να διαλέξει τι θέλει. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει το επιλογή στο trust, δηλαδή αν έχουμε κάποια προπαιδεία όταν διαλέγεις κάτι και μπορείς να το αλλάξεις. Η Στεφανία ξέρει καλύτερα, αλλά γενικά αφήνουμε τη δυνατότητα στο χρήστη να διαλέξει το πόσο σίγουρο αποτελέσματα θέλει να πάρει. Mm-hmm. Μία έτσι πρόταση που θα μπορούσαμε να δώσουμε για κάποιον που θα ήθελε να το χρησιμοποιήσει και δεν είναι σίγουρος. Δηλαδή από 0,6 και μετά. Εγώ θα ανέβαινα λίγο παραπάνω και θα κοίταγα τα αποτελέσματα. Θα κοίταγα με το μάτι τα πρώτα που έρχονται. Ωραία. Θα ξεκινάγα από 0,7 για παράδειγμα και θα τα συνέκρινα κιόλας. Δηλαδή πάντα έτσι μια γρήγορη ματιά είναι ο καλύτερος έλεγχος. Ωραία, ευχαριστούμε. Άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, το validation γίνεται στα παιδιά Dublin Core. Τι γίνεται με τα παιδιά χίλι μέτρα που περιλαμβάνουν τα αποθετήριά μας? Συγγνώμη, δεν άκουσα να γίνεται στα παιδιά Dublin Core ή... Το validation γίνεται στα παιδιά Dublin Core. Τι γίνεται με τα παιδιά χίλι μέτρα που περιλαμβάνουν τα αποθετήριά μας?
Εδώ με πιάνετε αδιάβαστο. Γίνεται στα πεδία Dublin Core συν τα έξτρα πεδία που ζητάει το OpenAIRE στα guidelines. Για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω να απαντήσω. Μπορώ να στείλω ερώτηση στους ειδικούς να σας να απαντήσω. Συγγνώμη. Ναι, για το συγκεκριμένο δεν ξέρω, οπότε αν θέλετε να μου αφήσετε ένα mail και να στείλετε την ερώτηση στον ειδικό του OpenAIRE και να απαντήσει εκείνος. Ωραία. Και με ποια κριτήρια επιλέγεται η τελική καταχώρηση ενός repository κατά τη διαδικασία του deduplication? Συγγνώμη, και πάλι δεν επιλέγεται η τελική καταχώρηση ενός repository. Το deduplication δεν έχει να κάνει με το repository το ίδιο. Το deduplication ασχολείται με τις, με τις δημοσιεύσεις που, που παίρνουμε. Πάλι, στο παράδειγμα, γιατί γίνεται το deduplication. Μία δημοσίευση μπορούμε να τη βρούμε σε ένα περιοδικό και στα αποθετήρια των τριών συγγραφέων, των οργανισμών των τριών συγγραφέων. Κανονικά. Πριν από το deduplication θα βρίσκαμε στο OpenAIRE τέσσερις δημοσίευσεις με τον ίδιο τίτλο, ίδιο συγγραφής, ίδια στοιχεία. Το duplication αυτό που κάνει είναι να παίρνει και να βρίσκει αυτές που αναφέρονται στην ίδια, τα μεταδεδομένα που αναφέρονται στην ίδια δημοσίευση. Και όλα αυτά να τα γκρουπάρει σε μία. Αυτό το γκρουπάρισμα είναι που μας επιτρέπει να πάρουμε τα δεδομένα από τις τέσσερις και να τα εμπλουτίσουμε να φτιάξουμε τελικά ένα μεταδεδομένο μιας δημοσίευσης, συγγνώμη, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία. Οπότε, αν από το αποθετήριο Α μας έλειπε κάποια πληροφορία για το δημοσίευση, για παράδειγμα, ποιος, από πού έχει χρηματοδοτηθεί, ποιος είναι ο funder, είναι μια πληροφορία την οποία μπορούμε να στείλουμε στο αποθετήριο Β, η οποία δεν την είχε. Αυτό είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η χρήση του duplication στο broker, που λέμε, στην υπηρεσία. Συγγνώμη, αλλά τα ελληνικά ήμουν λίγο σκουριασμένα γι' αυτά. Enrichment. Στο service που στέλνει τα events αυτά. Έτσι χρησιμοποιούμε το duplication. Δηλαδή, μαζεύουμε την πληροφορία για από τέσσερα μεταδεδομένα της ίδιας δημοσίευσης και ό,τι λείπει από κάθε repository το στέλνουμε πίσω. Υπάρχει ακόμη μία ερώτηση. Ο εμπλουτισμός των μεταδεδομένων βασίζεται σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Είναι δυνατή η ετερογένεια μεταξύ των συνόλων δεδομένων? Το τελευταίο κομμάτι δεν το κατάλαβα. Να το ξαναδιαβάσω. Το διαβάζω, το βλέπω μπροστά μου. Okay. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Ίσως αν μας το αναπτύξω λίγο, τι εννοώ. Έχει γράψει κάτι. Η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών format περιέχει συγκεκριμένους κανόνες για το validation. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ναι. Το διαβάζω πάλι, αλλά και πάλι νομίζω ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Ναι.
Μπορούμε να... Όχι, συγγνώμη, Ελένη, νομίζω ότι πάλι δεν καταλαβαίνω κάτι. Το validation δεν έχει σχέση με τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων. Το validation είναι κατά πόσο τα μεταδεδομένα είναι συμβατά με τα guidelines του OpenAIRE. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αυτό χρησιμοποιείται πριν μπουν τα μεταδεδομένα στο OpenAIRE. Το εμπλουτισμός γίνεται μετά, αφού μπουν στο OpenAIRE, αφού το τραβήξει στο OpenAIRE και μπουν, τότε προσπαθεί να βρει τα διπλά μεταξύ διαφορετικών αποθετηρίων. Οπότε τα επιλεγμένα, η ερώτηση είναι τα επιλεγμένα σύνολα δεδομένων πώς εμπλουτίζονται. Πώς εμπλουτίζεται, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα που έχουμε συχνά, το η δημοσίευση στο repository Α έχει πληροφορία για το founder. Στο repository Β δεν έχει πληροφορία για το founder. Δεν το έχει δώσει ο χρήστης που το έκανε deposit. Όταν τρέξει το duplication θα συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πληροφορία είναι αυτά τα μεταδεδομένα, τα δύο διαφορετικά, αναφέρονται στην ίδια δημοσίευση. Αυτό που κάνουμε είναι ότι παράγουμε ένα τρίτο μεταδεδομένο για αυτή την παρουσίαση, το οποίο έχει συνδυασμένα την πληροφορία και για τα δύο. Οπότε τελικά ξέρουμε ότι οπότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι το μεταδεδομένο που πήραμε το repository Β δεν έχουν πληροφορία για το founder, την οποία όμως εμείς την έχουμε τελικά. Εκεί παράγεται ένα event που περιγράφουμε και το στέλνουμε στο repository Β λέγοντας ότι βρήκαμε και αυτό το founder για τη δημοσίευσή σου, αν θέλεις να το προσθέσεις ή όχι. Τώρα, η λεπτομέρεια για το πώς αποφασίζουμε τα μεταδεδομένα τα τελικά είναι λίγο τεχνική, είναι λίγο μπερδεμένη. Δεν είμαι ακριβώς 100% σίγουρος, δεν την κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά, την κάνουμε οι Ιταλοί partners του έργου. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το duplication, πώς δουλεύει, μπορώ να σας στείλω, στείλω περισσότερες πληροφορίες. Εγώ να πω, μπορείς να μας πας λίγο στο slide που έχεις το ένα workflow που φαίνεται ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς τους ώστε να εγγράψει την πληροφορία ή να εγγράψει, συγγνώμη, το αποθέτω. Δηλαδή, στο τέλος από αυτή τη παρουσίαση να δούμε λίγο τι μπορεί να κάνει. Γιατί μου αρέσει προσωπικά να δουλεύω και με σενάρια. Ας πούμε, αν έχω εγώ το αποθετήριό μου και δεν το έχω εγγράψει πουθενά, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πρέπει πρώτα να το εγγράψω, να δημιουργήσω μια εγγραφή αποθετηρίου σε ένα εκ των δύο registries, είτε είναι το open door για αποθετήριο δεδομένων, για αποθετήριο δημοσίευσεων, είτε είναι το read data για αποθετήριο δεδομένων. Μετά θα πρέπει να έρθω στο opener. Το opener θα κάνει sync τις πληροφορίες αυτές μετά από λίγο διάστημα, οπότε θα το βρω μέσα στο opener, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το εγγράψω και στο opener, να κάνω register που είδαμε πριν. Ναι, θα πρέπει μετά να γίνει register και στο OpenAIRE. Υπάρχει ήδη πληροφορία στο OpenAIRE, απλά είναι το τελευταίο βήμα της επιβεβαίωσης ότι ναι, θέλω να κάνει harvest στο OpenAIRE από μένα. Ωραία, αυτό που έδειξε η Στεφανία, ότι βάζω και επιπλέον πληροφορίες. Ακριβώς. Με αυτό το βήμα. Πηγαίνω στο δεύτερο βήμα, είναι να κάνω ένα validation. Ο validator είναι λίγο ανεξάρτητος από τα υπόλοιπα βήματα. Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, μπορεί να γίνει πριν να γραφεί το repository στο OpenAIRE. Δηλαδή, στο παράδειγμα που έδειξε η Στεφανία, που επιλέγετε το URL, υπάρχει από κάτω δεύτερη επιλογή ότι μπορείτε να γράψετε όποιο URL θέλετε, αρκεί να είναι ο EIPMA. Δηλαδή, μπορείτε να το repository του σπιτιού σας, αν έχετε, εγώ δεν έχω, μπορείτε να το κάνετε validate στο OpenAIRE χωρίς να γραφεί το test open door ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία. Είναι κάτι που γίνεται ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, και αφού εγγραφεί, μπορείτε πάλι να κάνετε όσο validations θέλετε, σε όποια set θέλετε, μπορείτε να παίξετε όσο θέλετε με validation. Ωραία. Άρα, μια πρόταση για αυτούς που θα θέλουν να τεστάρουν ίσως σε πρώτη φάση, τι χρειάζεται να αλλάξουν προκειμένου να υιοθετήσουν το σχήμα μεταδεδομένων και τα έξτρα πεδία που προσφέρονται μέσα από το OpenAIRE, τα guidelines στο OpenAIRE, είναι να περάσει το πάνω validation. Ακριβώς. Ωραία, άρα περνάμε από ένα validation και μετά, αναλόγως αν είναι registered ή όχι κάπου, προχωράμε με το registration.
και την... Δεν ξέρω αν πήγες να δείξεις κάτι, γιατί δεν κατακουνήθηκε. Άλλαξα τη σελίδα, πήγα στο slide του. Ωραία, ωραία. Προχωράνε με το registration, εφόσον πρώτα έχουν δει στο validation τα αποτελέσματα και έχουν επεξεργαστεί και διορθώσει κάποια τα πεδία. Για παράδειγμα, που μπορεί ένα αποθετήριο να έχει να ακολουθεί το Dublin Core, αλλά να μην παρέχει στο σχήμα του, να μην έχει ως mandatory, ως υποχρεωτικό, το πεδίο για funders, που εμείς το έχουμε στο Open. Ακριβώς. Γιατί το ζητάει και το ζητάνε το παγκόσμιο, η παγκόσμια κοινότητα. Ωραία. Υπάρχει μία τελευταία ερώτηση, Έλενα, mm-hmm. στο... καλησπέρα. Για την ένταξη του αποθετηρίου μας στο OpenAIRE, υπάρχει κάποια οικονομική χρέωση, υποχρέωση? Όχι, όχι, τίποτα. Όχι. Απολύτως τίποτα. Να πω, εγώ σε αυτό το σημείο δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, ότι για τα επόμενα 3 χρόνια που είναι που θα τρέχει και το έργο των ύφος, θα σας, δεν ξέρω και πόσοι ακριβώς είναι οι διαχειριστές αποθετηρίων αυτή τη στιγμή στους συμμετέχοντες, αλλά θα θέλαμε να δούμε μαζί σας για τα επόμενα 3 χρόνια του νύφος, αλλά και σαν opener φυσικά ανεξάρτητα από αυτό. Θα θέλαμε να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από εσάς να υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ξαναλέμε ότι δεν έχει κάποιο κόστος. Το κόστος είναι in-kind contribution και από τις δύο πλευρές. Οπότε, αν θα θέλετε να υποστηρίξουμε την προσπάθεια συμμόρφωσης του αποθετηρίου σας με τα δεδομένα του OpenAIRE και συνεπώς του EOSC, γιατί το OpenAIRE αυτό κάνει, βοηθάει τη διαλειτουργικότητα στο EOSC μέσα από αυτό το service, τα guidelines. Θα περάσουμε, θα στείλουμε μετά, όπως κάνουμε πάντα, θα στείλουμε τη φόρμα ανατροφοδότησης και θα στείλουμε έξτρα νύφος. Μισό λεπτάκι να γράψω, γιατί βλέπω και τις ερωτήσεις στο chat. Αναστασία, μπορείς να βάλεις και ένα link ίσως. Να πω ότι... Ναι, θα το προσθέσουμε αμέσως. Έξτρα θα στείλουμε και ένα spreadsheet, το οποίο ή μια φόρμα ίσως, για να μην, αν σε περίπτωση που δεν θέλετε να δει κάποιος άλλος τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία του εταιρείου σας, για να συλλέξουμε τις πληροφορίες. Ποια από εσάς θα θέλατε να συνεχίσετε έτσι και να εργαστείτε μαζί μας, προκειμένου να ακολουθήσετε τα guidelines στο OpenAIRE. Θα ήταν αυτό χρήσιμο για εσάς, αρχικά? Ωραία. Αυτά. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε το webinar. Αναστασία, τι λες? Ναι, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί. Ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές και τη Στεφανία και τον Αντώνη που ήταν μαζί μας για την πολύ καταδοπιστική παρουσίαση. Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για καινούριο webinar που προγραμματίζουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι τον επόμενο μήνα ή από Σεπτέμβριο. Αναμένουμε την απάντηση από κάποιους ομιλητές που έχουμε προσεγγίσει. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε. Και τους ομιλητές. Σίλβια, για την καθοδήγηση, έτσι, για την... Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Γεια σας.